Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε μία Black Forest, αλλά όχι την κλασική γερμανική συνταγή. Θα την κάνουμε ιδιαίτερη, γιατί θα τη φτιάξουμε νηστίσιμη. Δεν θα λείπει καθόλου γεύση από αυτή την τούρτα, απλά θα μπορείτε να τη φάτε όλες αυτές τις μέρες που νηστεύετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και ξεκινάμε κατευθείαν. Για την νηστίσιμη Black Forest θα χρειαστούμε: για το παντεσπάνι, 250 γραμμάρια νερό καυτό, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 20 γραμμάρια κακάο, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 100 γραμμάρια σπορέλαιο, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλιά της σούπας κονιάκ, 10 γραμμάρια baking powder, 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις και 100 γραμμάρια κουβερτούρα. Για τη βουτυρόκρεμα θα χρειαστούμε 650 γραμμάρια μαργαρίνη σε θερμοκρασία δωματίου, 100 γραμμάρια κακάο, 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας και 4 κουταλιές της σούπας, κονιάκ ή λικέρ. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια γλυκό βύσσινο, 50 γραμμάρια κονιάκ ή λικέρ και 100 γραμμάρια κουβερτούρα τριμμένη. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα τριμμένη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θα προσπαθήσω να κάνω όλη τη συνταγή σε ένα μπολ. Γίνεται? Μπορεί να χρειαστώ άλλο ένα, αλλά θα προσπαθήσω να την κάνω όλη σε ένα μπολ. Λοιπόν, θέλουμε ένα μπολάκι. Έχω εδώ πέρα καυτό νερό και είναι απαραίτητο να είναι καυτό γιατί θέλουμε να διαλύσουμε το κακάο μας. Ρίχνουμε το νεράκι μας μέσα που ζεματάει, είναι βραστό. Θα προσθέσω τη σόδα και το κακάο και θα ανακατέψω μέχρι που να διαλυθεί το κακάο. Επειδή θα κάνουμε έτσι μια πολύ απλή συνταγή, θέλουμε να διαλύσουμε τελείως το κακάο και έτσι να διοχετεύσουμε όλη τη γεύση μέσα στα παντεσπάνια, γιατί τώρα θα φτιάξουμε τα παντεσπάνια. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά και μόλις διαλυθεί, προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υγρά μας. Δηλαδή, το σπορελαίο μας, μπορείτε να βάλετε και λιωμένη μαργαρίνη, θα δουλέψει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τη βανίλια μας, το κονιάκ μας και τη ζάχαρη μας. Όλα αυτά τα υλικά τώρα θα τα ανακατέψω πολύ πολύ καλά μέχρι που να ομογενοποιηθούν. Λοιπόν, φίλε μου, ανακατέψαμε το ζουμάκι μας εδώ πέρα πολύ καλά και ουσιαστικά εδώ πέρα είναι όλη η γεύση. Πάμε τώρα να δέσουμε όλα αυτά τα υλικά. Με τι? Με αλεύρι. Έχουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις και έχουμε λίγο baking powder. Θα προσθέσω το bacon μέσα στο αλεύρι και επειδή η Black Forest θέλουμε να μας δίνει όλη την ώρα αίσθηση σοκολάτας μέσα, θέλουμε και λίγα τσάνκ σοκολάτας, δεν θα βάλω πάρα πολύ, απλά η σοκολάτα που θα βάλω είναι πάρα πολύ ποιοτική. Οπότε κόψτε σε μεγάλα κομμάτια, εδώ, τη σοκολάτα μας. Και μόλις κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια, θα βάλουμε μέσα στο αλεύρι, εδώ πέρα. Θέλουμε να ρίξουμε τη σοκολάτα μέσα στο αλεύρι, ώστε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε γύρω-γύρω μία επικάλυψη με τα αλεύρι και να μην πέσει στον πάτο του παντεσπανιού όταν ψήνουμε το παντεσπάνι. Οπότε γι' αυτό το λόγο ανακατεύουμε μαζί με το αλεύρι. Θα ανακατέψουμε ένα κουταλάκι εδώ, όλα τα υλικά. Και μόλις ανακατέψω, ρίχνω όλα τα υλικά μου μέσα και πολύ απλά θα ανακατέψουμε. Όσο τώρα σας φαίνεται δύσκολη, μην μου πείτε ναι. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά εδώ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με το σύρμα. Επειδή καταλαβαίνετε ότι το σύρμα δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο. Οπότε ανακατεύουμε με μία κουτάλα εδώ. Το μείγμα μας θα βγει έτσι λίγο υγρούτσικο, αλλά μας αρέσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βάλουμε καλύτερα το μείγμα μέσα στα σκεύη μας για να ψήσουμε τα παντεσπάνια. Τώρα, μόλις ανακατευτούν καλά, έχω δύο φόρμες 20άρες, όπως βλέπετε. Και έχω βάλει στον πάτο μία λαδόκολα για να μπορέσω να ξεφορμάρω εύκολα καθώς θα ψήσω. Και χωρίζω το μείγμα μας στη μέση. Μισό εδώ. Τέλεια. Και μισό εδώ. Οπότε χωρίζουμε καλά και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσω για 30 λεπτάκια. Μόλις θα ψήσω, θα βγάλω, θα αφήσω να κρυώσουν πάρα πολύ καλά τα παντεσπάνια μου. Θα βάλω και λίγο στο ψυγείο για να είμαι σίγουρος ότι είναι κρύα τα παντεσπάνια, για να μπορέσω να συνθέσω την τούρτα μου. Επειδή θα βάλω μαργαρίνη, δεν θέλω να είναι ζεστά τα παντεσπάνια, γιατί άμα είναι ζεστά, θα λιώσει η επικάλυψη. Από τη στιγμή που ξεκινήσουμε να στείνουμε την τούρτα μας, σε 5 με 10 λεπτάκια η τούρτα θα είναι έτοιμη.
Τα παντεσπάνια μου είναι έτοιμα και τα έχω βάλει στο ψυγείο. Οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το frosting, τη γέμιση για την Black Forest. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τη μαργαρίνη μας, που είναι εξαιρετική και μας κάνει για αυτή τη συνταγή. Έτσι, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, υπάρχουν και πολύ καλές μαργαρίνες στην αγορά. Μπορούμε να πάρουμε μια καλή μαργαρίνη για να χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη συνταγή μας. Όπως βλέπετε, απαραίτητο για να πετύχει σωστά η βουτυρόκρεμα είναι η μαργαρίνη μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Σε περίπτωση που δεν είναι σε θερμοκρασία δωματίου, θα ταλαιπωρηθούμε, γιατί θα χτυπήσουμε πάρα πολύ ώρα στο μίξερ μέχρι που να γίνει το μείγμα μας. Όχι πως δεν θα γίνει, θα γίνει, απλά θα ταλαιπωρηθούμε. Τώρα, ρίχνουμε μέσα την άχνη ζάχαρη, το κακάο, λίγο βανίλια και ίσα ίσα μία δόση λικέρ. Εδώ. Κονιάκ, μπράντι, ό,τι σας αρέσει βάλτε. Χτυπήστε πάρα μα πάρα πολύ καλά, μέχρι που να αφρατέψει το μείγμα μας, να γίνει ωραίο και να βλέπετε ότι είναι έτοιμο για να μπορέσουμε να στρώσουμε μία τούρτα. Άμα το παράχτυπήσουμε, θα αφρατέψει πάρα πολύ, οπότε θα δυσκολευτούμε. Τελικά, που στη μέση, να δούμε ότι είναι ωραία, λεία η υφή της κρέμας μας και ουσιαστικά δεν έχει κομματάκια από βούτυρο, αλλά όχι υπερχτυπημένη, γιατί το αποτέλεσμα δεν θα βγει τόσο ωραίο. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας και να αφρατέψει λίγο. Και εφόσον η μαργαρίνη σας είναι σε θερμοκρασία δωματίου, η διαδικασία δεν θα πάρει πολύ ώρα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Έχει γίνει τέλεια η βουτυροκρέμα μας, αυτό πάει πίσω. Αυτό πάει εδώ και όπως βλέπετε είμαι έτοιμος να στήσω την τούρτα μου. Όπως σας είπα και πριν, τα παντεσπάνια μας πρέπει να είναι κρύα, οπότε τα έχω βάλει στο ψυγείο για να είμαι σίγουρος ότι έχουν κρυώσει καλά. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα να στήσω την Black Forest μου. Δεν είναι φανταστικό αυτό που βλέπετε? Λοιπόν, πρώτη κίνηση, έχω γλυκό του κουταλιού βύσσινο εδώ πέρα. Θα πάρω και θα το σουρώσω. Εδώ. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη και σας έχω πει και άλλες φορές το κλασικό σύστημα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε όμορφα μία τούρτα είναι το μυστικό της λαδόκολας. Θέλουμε τρεις καλές λωρίδες από λαδόκολα, εδώ και εδώ και εδώ. Μία, δύο, τρεις. Θα δείτε γιατί. Τώρα. Εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσω αυτό το ειδικό μηχανηματάκι για να στολίσω υπέροχα την τούρτα μου. Ουσιαστικά θέλω να βάλω τη βουτυρόκρεμα και να την κάνω λία γύρω-γύρω. Αλλά το σκεύος που θα σερβίρω δεν είναι αυτό. Το σκεύος που θα σερβίρω είναι αυτό. Οπότε θα βάλω αυτό από πάνω, εδώ, και ουσιαστικά την τούρτα μου θα τη φτιάξω εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, φροντίζω να είναι ακριβώς στη μέση. Τέλεια. Και για να μην λερώσω το σκεύος μου καθώς φτιάχνω την τούρτα, πάντα μα πάντα. Βάζω τρία κομμάτια λαδόκολας εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Έτσι. Θα στήσω την τούρτα μου και μόλις τελειώσει την τούρτα, τι θα κάνω? Θα αφαιρέσω ένα, δύο, τρία και ουσιαστικά θα είναι πεντακάθαρο το σκεύος μου. Οπότε, βάζω τη λαδόκολά μου εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε το πρώτο μας παντεσπάνι, βάζουμε ακριβώς στη μέση της βάσης μας και γυρνάμε να δούμε άμα όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Σε περίπτωση που γλιστράει πάρα πολύ, μπορείτε να πάρετε λίγο βουτυρόκρεμα, να ρίξετε εδώ πέρα στο κενό που υπάρχει. Λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Ίσα-ίσα να μας βοηθήσει στο να σταθεροποιηθεί η βάση από την τούρτα μας. Εδώ. Μια χαρά. Τώρα, παίρνουμε ένα πρίνωτο μαχαίρι και κόβουμε λίγο το πάνω μέρος από το παντεσπάνι μας. Εδώ. Το βλέπετε? Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα ρουφήξει καλύτερα το σιρόπι που θα ρίξουμε. Για το σιρόπι μας τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Όπως βλέπετε, έχω σουρώσει το γλυκό βύσσινό μου και στο σιρόπι που έχει μείνει εδώ πέρα θα προσθέσω λίγο κονιάκ. Τέλεια. Και τώρα, από αυτό το σιροπάκι που θα ανακατέψω μαζί με το κονιάκ θα πάρω και θα σιροπιάσω το παντεσπάνι μου. Εδώ. Εύκολο? Είναι κάτι δύσκολο? Όχι. Συνεχίζω εδώ με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να βάλω περίπου το μισό τώρα και το μισό μετά. Ίσως και να κρατήσω λίγο για το σερβίρισμα. Μου τρέχουν τα σάγια γιατί είναι πεντανόστιμο, το βλέπετε. Τέλεια. Μόλις ρίξω λίγο από το σιρόπι, θα προσθέσω
Λίγο από τα βυσσινάκια μου, εδώ, τα μισά περίπου θα βάλω. Παραδοσιακά στη Γερμανία βάζουν Kirsch. Εμείς θα βάλουμε το παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού βύσσινο που έχουμε στην Ελλάδα. Έχω τρίψει λίγο σοκολάτα. Και θα προσθέσω μία καλή δόση από τη βουτυρόκρεμά μου. Θα θυμίσω ότι η δικιά μας η βουτυρόκρεμα είναι νηστίσιμη, γιατί δεν την έχουμε κάνει με βούτυρο, την έχουμε κάνει με τι? Με μαργαρίνη, ωραίος ο μαθητής μας. Απλώνω λίγο να πάει παντού. Εδώ με αυτόν τον τρόπο. Και έχω δημιουργήσει μία υπέροχη στρώση από βύσσινα, κομμάτια σοκολάτας και τη βουτυρόκρεμά μας. Τώρα, από πάνω πώς είναι, θα κόψω ξανά το επόμενο παντεσπάνι. Ίσα ίσα για να το κάνω πιο ίσιο, εδώ. Και να κάτσει καλύτερα από πάνω. Εδώ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό που φαίνεται από την κάτω πλευρά είναι το κακάο που βάλαμε. Δεν είναι καμένο βέβαια το παντεσπάνι. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, και ρίχνουμε το υπόλοιπο σιρόπι. Όπως βλέπετε, καθώς βάζουμε σιροπάκι, το απορροφάει. Οπότε είμαστε υπομονετικοί. Θα αφήσω λίγο στο τέλος για να σερβίρω. Και πάμε ουσιαστικά να ολοκληρώσουμε το γλυκό μας. Τα πράγματα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ εύκολα. Όπως είναι, θα πάρουμε την υπόλοιπη βουτυρόκρεμά μας. Εδώ. Και θα τη ρίξουμε από πάνω. Και με απλές και ωραίες κινήσεις, σιγά σιγά, θα προσπαθήσουμε να πάμε τη βουτυρόκρεμα και προς τα πλάγια. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, αρχίζουμε στην αρχή, σιώνουμε, πηγαίνουμε λίγο τη βουτυρόκρεμα προς τα πλάγια, εδώ και εδώ και εδώ. Και με το που φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να την κάνουμε λίγο πιο όμορφη. Εδώ. Ουσιαστικά ισιώνουμε τις άκρες, να κάνουμε πιο εμφανίσιμη την τούρτα μας. Εδώ. Ισιώνουμε και το πάνω μέρος, που ουσιαστικά δεν έχει και καμία σημασία, γιατί θα ρίξουμε μπόλικη σοκολάτα από πάνω, οπότε δεν θα φαίνεται. Απλά, αφού μπορούμε να κάνουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα, γιατί να μην το κάνουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να στολίσουμε την τούρτα μας. Να σας πω ότι έχω ετοιμάσει λίγο σοκολάτα για γύρω-γύρω. Εδώ. Και βάζουμε και τη σοκολάτα μας στο πλάι. Εδώ. Ρίχνουμε το υπόλοιπο βύσσινο από πάνω. Εδώ, να πάει παντού. Λίγο ακόμα σοκολάτα από πάνω. Να κρυφτεί το βύσσινο, δεν θέλουμε να φαίνεται. Και ήρθε η ώρα των αποκαλυπτηρίων. Θα βγάλουμε γύρω-γύρω τα χαρτάκια που έχουμε βάλει. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Είναι φανταστική. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα κομμάτι. Παναγία μου. Κοιτάξτε πόσο ωραία και πόσο αφράτη είναι. Να κόψω ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν θα το λυπηθώ. Άμα βγάλουμε, να βγάλουμε σοβαρό κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Είναι μια τούρτα υπερπαραγωγή. Για την νηστίσιμη Black Forest. Φτιάχνουμε πρώτα το παντεσπάνι. Βάζουμε σε ένα μπολ το καυτό νερό, τη σόδα, το κακάο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός μέχρι να διαλυθεί το κακάο. Προσθέτουμε το σπορέλαιο, τη βανίλια, το κονιάκ, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Ρίχνουμε στο αλεύρι το baking powder και την κουβερτούρα ψιλοκομμένη. Προσθέτουμε το μείγμα στο μπολ με τα υγρά και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μοιράζουμε το μείγμα σε δύο στρογγυλές φόρμες 20 εκατοστών, καλυμμένες με λαδόκολλα και αλυμμένες με μαργαρίνη και κακάο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Αφού ψηθούν, βάζουμε τα παντεσπάνια στο ψυγείο να κρυώσουν. Για τη βουτυρόκρεμα, βάζουμε στον κάδο του μίξερ τη μαργαρίνη, τη ζάχαρη άχνη, το κακάο, τη βανίλια, το λικέρ και χτυπάμε με το φτερό σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να γίνει μια λία κρέμα. Για τη σύνθεση, σουρώνουμε το γλυκό του κουταλιού βύσσινο, προσθέτουμε το κονιάκ
και ανακατεύουμε. Κόβουμε μια λαδόκολα σε τρεις λωρίδες και τις απλώνουμε στη βάση μιας πιατέλας. Βάζουμε λίγη βουτυρόκρεμα στο κέντρο της πιατέλας, τοποθετούμε πάνω το ένα παντεσπάνι και κόβουμε το πάνω μέρος για να ισιώσει η επιφάνειά του. Απλώνουμε το μισό σιρόπι με ένα πινέλο σε όλο το παντεσπάνι. Βάζουμε από πάνω τα μισά βύσσινα, τη μισή τριμμένη κουβερτούρα και απλώνουμε το 1 τρίτο από τη βουτυρόκρεμα. Ισιώνουμε την επιφάνεια από το δεύτερο παντεσπάνι και το βάζουμε πάνω από τη βουτυρόκρεμα. Απλώνουμε το υπόλοιπο σιρόπι και καλύπτουμε ομοιόμορφα όλη την τούρτα με την υπόλοιπη βουτυρόκρεμα. Στολίζουμε την τούρτα περιμετρικά με σοκολάτα, ρίχνουμε από πάνω το υπόλοιπο βύσσινο και το καλύπτουμε με την υπόλοιπη κουβερτούρα. Αφαιρούμε τις λαδόκολες, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Μπορείτε να μην πείτε σε κανέναν ότι είναι νηστίσιμη, δεν θα καταλάβει κανείς τη διαφορά. Εκτός από τη σαντιγή βέβαια που λείπει από πάνω, μπορούμε να βάλουμε λίγο άχνη ζάχαρη για να τους μπερδέψουμε. Δεν θα καταλάβει κανείς ότι είναι νηστίσιμη, εκτός άμα το πείτε. Και από γεύση, κοιτάξτε. Σοκολάτα, βύσσινο, αλκοόλ. Αφρά το παντεσπάνι, θεϊκή γλυκόξινη γεύση. Παναγία μου. Τολμώ να πω ότι είναι πιο νόστιμη και από την κανονική Black Forest. Ζωνίστες. Σοβαρά όμως θα μιλήσεις. Θέλω κριτική κανονική. Βεβαίως. Θέλω να μου πεις στο παντεσπάνι άμα έχεις φάει κάτι πιο αφράτο. Αυτός είσαι. Είναι συγκλονιστική ρε φίλε. Αυτό ήτανε. Ναι. Σας παρακαλώ, κάντε την και στείλτε μου μηνύματα.